Αρκαδία 938. Η ανοσή είναι με πολύ μεγάλη αρετή. Εντύπωση του έχουν τα Αρκαδία. Οι συνθήκες είναι κάπως δύσκολες, θα είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη της Ελλάδας Μητροπόλεως, Πανδημίας και Δημιουργίας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη της Ελλάδας Μητροπόλεως, Όρθνος και Μεγαλοπόλεως. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη της Ελλάδας Μητροπόλεως, Αργολίδος. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη της Ελλάδας Μητροπόλεως, Κορίνθους και Όνος, Ταρσού και Πολυφέκου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Ιεράς Μητροπόλεως Μονοπατσίας και Σπάρτης. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης. Και σεβασμιότατε Μητροπολίτη Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Δεν μου τα βάλετε και με τη σωστή σειρά. Παρασιολογιότατοι, ερεσιμολογιότατοι, αρχιμανδρίτες και ιερείς. Κύριοι υφυπουργοί, κύριοι βουλευτές των ομών μας, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, δήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι των κοινοτήτων, εκπρόσωποι των ενόπλων μας δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα είμαι δίπλα σας να το θυμόσαστε. Εκπρόσωποι φορέων, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών, κυρίες και κύριοι, Αργολιδείς, Αρκάδες, Λάκωνες, Κορίνθιοι και Μεσσήνοι, που μας ενώνει ο κοινός αγώνας για την περιφέρειά μας, για την αναπάθμισή της. Θερμά σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία και για τις ευχές σας αυτή τη συμβολική μέρα, στην οποία πρώτα απ' όλα τιμούμε την παράδοση και με τις ευχές των Μητροπολιτών και της Εκκλησίας μας πορευόμαστε. Σας ευχαριστώ για την αγάπη, για την υποστήριξή σας στις πρόσφατες εκλογές και για τη σημερινή στήριξή σας αυτή τη συμβολική μέρα. Υπόσχομαι, οι συνεργάτες μου και εγώ, και είμαι βέβαιος, όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι θα ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη και τη στήριξη με το λόγο και με το έργο μας, με την ανταπόκριση στις ελπίδες και τις προσδοκίες σας. Και αυτό θα γίνει με τη μελέτη και την επίλυση των προβλημάτων, με τη συνεργασία, με την αξιοποίηση των πολύτιμων πόρων στην κατεύθυνση της παραγωγής σημαντικών έργων που θα αυξήσουν το εισόδημα και θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής μας. Με την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη στη διοίκηση, με δράσεις υποστήριξη του συμπολίτη μας, του συμπολίτη μας που βρίσκεται στην ανάγκη κυρίως, στη φτώχεια και στην αναπηρία. Αυτοί έχουν περισσότερο ανάγκη, το Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, τους αυτοδιοικητικούς, οι εμπερίστατοι συμπολίτες μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταπόκριση στις προσδοκίες σας είναι η συνεργασία μας στην πράξη με τις άλλες παρατάξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση, με όλους τους βουλευτές της περιφέρειάς μας. Επαναλαμβάνω, με όλους τους βουλευτές, με όλους τους δημάρχους, τους εκπροσώπους των φορέων, με τις άλλες περιφέρειες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και με την Εκκλησία μας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επιβιώσαμε ως έθνος χάρη στο λόγο, στην πράξη και στην οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Συνεργασία στη βάση όμως της ισοτιμίας, χωρίς καμιά ισορροπουλία, και με επίγνωση πως η περιφέρεια είναι ένας αυτοδιοικητικός θεσμός. Ένας αυτοδιοικητικός θεσμός, επαναλαμβάνω, με τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα και από τον νόμο αρμοδιότητες. Η περιφέρεια δεν είναι ένα κρατήδιο σε μια ομόσπορτη χώρα που ευτυχώς δεν είμαστε. Είμαστε αυτοδιοίκηση και αυτοδιοικητικοί και έχουμε επίγνωση των αλλήλων της δράσεώς μας. Συνεργασία σημαίνει να αναγνωρίζεις και να σέβεσαι το ρόλο και το έργο των άλλων παρατάξεων. Να σέβεσαι την ιδεολογία τους, τη διαφορετική προσέγγιση στα διάφορα ζητήματα. Να ενημερώνεις τους βουλευτές, όλους τους βουλευτές, για τα έργα και τις δράσεις που αφορούν στον νομό και την περιφέρεια. Να σέβεσαι το έργο και την προσφορά δημάρχων και δήμων.
Οι δήμαρχοι είναι αυτοί που κάνουν τα έργα. Τα έργα ανήκουν σε αυτούς που τα μελετούν, σε αυτούς που τα επιβλέπουν, σε αυτούς που κάνουν το διαγωνισμό, σε αυτούς που τα συντηρούν. Σε αυτούς ανήκουν τα έργα. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το τιμούμε και σε κάθε ευκαιρία να το διαχειρίσουμε. Συνεργασία σημαίνει να σέβεσαι, να έχεις συνείδηση της διαχρονικής προσφοράς της Εκκλησίας, όπως είπα. Να ξέρεις ότι στη δημοκρατία κάποτε τελειώνει η θητεία. Υπάρχει ένα τέλος στη θητεία. Και αυτό το τέλος πρέπει να το θυμάμαι και να φεύγουμε από τη θέση που μας έφεξε ο λαός υπερήφανη. Και τέλος η συνεργασία να υπάρχει και να αποδίδει. Έχει ανάγκη από ταπεινοφροσύνη, από αλληλοσεβασμό, από την επίγνωση του ρόλου και της αποστολής του καθενός, από ανιδιοτέλεια και από ευθύτητα. Κρίσιμο ζήτημα για το έργο και την πορεία μας θα είναι η διαχείριση των πολύτιμων πόρων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τον κρατικό προϋπολογισμό. Η κατεύθυνσή μας είναι προς την παραγωγή μεγάλων έργων και την υποστήριξη δράσεων που θα αυξήσουν το εισόδημα, θα αναδείξουν τα σπουδαία και μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειάς μας και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Με την πολιτική αυτή, η αναβάθμιση του εθνικού και του επαρχιακού δικτύου, πρώτο θέμα, πρώτη επιδίωξη, η αναβάθμιση των δρόμων, η αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών, η ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναμικού, το φυσικό αέριο, η επαναλειτουργία του τρένου, τουλάχιστον μέχρι τον Άπλιο, σημαντικά έργα και δράσεις για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, αποτελούν ζητήματα πρώτης προτεραιότητας. Και εκεί πρέπει να κατευθυνθούν τα ευρωπαϊκά χρήματα και τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει ήδη συνεργασία με την κυβέρνηση. Σχεδιάζεται η αναθεώρηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος στο φθινόπωρο στην κατεύθυνση βελτίωσης της αποκλειστικότητας και ένταξης έργων προτεραιότητας και στους 5 νομούς της περιφέρειάς μας. Οι πόροι της περιφέρειας θα κατευθύνονται, λέγω για δεύτερη φορά, σε έργα και δράσεις περιφερειακής αρμοδιότητας και επομένως διάθεση πόρων για προγραμματικές συμβάσεις και επομένως η διάθεση πόρων, επαναλαμβάνω, για προγραμματικές συμβάσεις πελατειακών και ψηφοθελικών επιδιώξεων ασφαλώς και δεν θα προωθούνται ούτε και θα υπογράφονται. Εδώ έχουμε μία αποστολή, ένα λόγο προς το σύνολο της περιφέρειας Πελοποννήσου και θα τον τηρήσουμε. Ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα τώρα, ας είναι φέτος και ασφαλώς θα είναι το τελευταίο καλοκαίρι όπου η περιφέρειά μας ήταν ένας απέραντος σκουπιδότοπος και δεν έχω διάθεση να περιγράψω την κατάσταση και τις συνέπειες αισθητικές, οικονομικές, που ασφαλώς τις γνωρίζετε όλοι και καθημερινά τις υπιστάμεθα κάποιες περιοχές της περιφέρειάς μας με ιδιαίτερη ένταση. Γι' αυτό ζήτημα πρώτης προτεραιότητας είναι. Συνεργαζόμαστε, κρατάμε ό,τι επιβάλλεται να κρατηθεί από την πολύχρονη διαδικασία και τις σχετικές αποφάσεις. Φροντίζομαι να μην χάσουμε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηριών της χώρας. Βελτιώνουμε ό,τι μπορεί να βελτιωθεί. Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση και κυρίως θυμόμαστε πως δωρεάν διαχείριση των απορριμμάτων δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο και πως το πιο ακριβό σκουπίδι είναι αυτό που δεν μαζεύεται ή που ρίχνεται στις ανοιχτές κομματερές. Η περιφέρειά μας θεωρείται το παράδειγμα προς αποφυγή. Η χώρα μας πληρώνει ως πρόστιμο εκατομμύρια ευρώ για τις κομματερές και με το θέμα αυτό πρέπει να τελειώνουμε άμεσα, τώρα. Άλλα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η προβληματική λειτουργία σχεδόν όλων των μονάδων βιολογικού καθαρισμού και σχεδιασμού, η απαράδεκτη λειτουργία πολλών πυρηνελαιοργείων, αναφέρομαι ιδιαίτερα στη Μεσσηνία και στην Αργολίδα, η αποκατάσταση πυρπολιμένων περιοχών και τονίζω με έμφαση η αντιμετώπιση της υπαλμύρωσης περιοχών, η Λακωνία γνωρίζει πολύ καλά, δηλαδή της ερημοποίησης προοπτικά. Έχουν άμεση ανάγκη παρέμβασης. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα της περιφέρειας. Ως προς τη διοίκηση τώρα, υπάρχει άμεση ανάγκη διοικητικής ανασυγκρότησης,
άμεση ανάγκη με ενίσχυση του ρόλου των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών. Εγώ εμπιστεύομαι τους υπαλλήλους της περιφέρειας, της συγκρότησης των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας με τους καλύτερους υπαλλήλους. Ξέρετε, το κλίμα αλλάζει και τα προβλήματα, φωτιές, πλημμύρες κλπ. Δυστυχώς έρχονται κάθε χρόνο φυσικά φαινόμενα. Η διάθεση των πόρων θα στοχεύει αποκλειστικά στην αύξηση του εισοδήματος, στην ανάπτυξη και την ευημερία. Για τους σκοπούς αυτούς, δηλαδή όχι για διασκέδαση, για να εξηγούμε. Για τους σκοπούς αυτούς, στηρίζομαι τους αγρότες μας. Στηρίζομαι τους αγρότες μας. Ο πρωτογενής τομέας έβγαλε 6 φορές στην Ελλάδα την οικονομική κρίση μέχρι σήμερα, χρηματοδοτώντας έργα άνδευσης, όπως ο εξυγχρονισμός των ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ, καθώς και η κατασκευή φραγμάτων και τυπλοδεξαμενών. Ενθαρρύνουμε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ενθαρρύνουμε τις εξαγωγές των προϊόντων μας χρηματοδοτώντας τη συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό ή οργανώνοντας συναντήσεις εδώ με επιχειρηματίες από το εξωτερικό. Δεν έχει καμία έννοια να κάνουμε εκθέσεις και να προβάλλουμε τα μηχανήματα άλλων χωρών, τις μάρκες των αυτοκινήτων ή τις μάρκες των τρακτέρ. Βελτιώνουμε ποικιλότροπα την ελκυστικότητα της περιφέρειάς μας για επενδύσεις, με τη στήριξη της καινοτομίας, με την αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας με την κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής, καθώς και με την αναβάθμιση των βιομηχανικών περιοχών. Στηρίζουμε ουσιαστικά την τουριστική ανάπτυξη, με την κατάλληλη προβολή, τη δημιουργική συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού, τη βελτίωση της προσβασιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους. Έχουμε περίπου το 50% των αρχαιολογικών χώρων της χώρας και το 2,5% του εισοδήματος από τον τουρισμό. Και συνεργαζόμαστε προφανώς με τις γειτονικές μας περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, έχει και το μέρος της Πελοποννήσου, Ηλία και Αχαΐα και της Αττικής και κυρίως με το Υπουργείο Τουρισμού. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός αποτελούν προτεραιότητά μας. Στον τομέα του πολιτισμού θα υπάρξει συνεργασία με το διάστημα. Στήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων ποιότητας. Επαναλαμβάνω ποιότητας. Επαναλαμβάνω για τρίτη φορά ποιότητας. Με ιδιαίτερη φροντίδα για τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Ανάλογη θα είναι η φροντίδα για τον αθλητισμό, τους αθλητικούς χώρους και ιδιαίτερα για τα αθλήματα τα οποία συνδέονται με τη θάλασσα και με τον βουνό. Επίσης θέματα εκπαίδευσης, όπως η κατασκευή, ανακατασκευή και η συντήρηση σχολικών μονάδων, η μεταφορά των μαθητών, η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου θα αντιμετωπιστούν με την ευαισθησία που τις ταιριάζει. Θα κοιτάξουμε όσο είναι δυνατόν να στηρίξουμε την περιφέρεια. Επισκέφθηκα πρόσφατα τον Άγιο Μαρτυνίας και κοινωνίας και συγκλονίστηκα από τα στοιχεία τα οποία μου έδωσε για τα παιδιά, για τον κόσμο που υπάρχει ή δεν υπάρχει στα χωριά. Φτωχαίνει η Ελλάδα στην περιφέρεια, ρημάζει η Ελλάδα στα σοβαρά κοινωνικά μας προβλήματα, όπως είναι η έξαρση της ναρκωμανίας, η φτώχεια, η λειψή υποστήριξη των αναπήρων, ευχαριστώ τα σωματεία τους και τον πρόεδρο που παρευρίσκονται εδώ, η έλλειψη σοβαρής πολιτικής για τους Αττικάνους. Σοβαρής πολιτικής. Εγώ είμαι 25 χρόνια αυτοδιοικητικός. Δεν υπήρξε μια σοβαρή πολιτική για αυτό το μεγάλο ζήτημα. Η επιθετικότητα και η βία κατά των γυναικών που εντάχθηκε μέσα στην οικονομική κρίση και πολλά άλλα πρέπει να απαντηθούν με συγκεκριμένες δράσεις και με απολύτως οργανωμένο τρόπο. Εν ώψη του 2021 και των 200 ετών από τον εθνικό απελευθερωτικό μας αγώνα στην περιφέρειά μας και με κέντρο την ηρωική Τριπολιτσά, ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσει το έθνος την προσφορά της Αρκαδίας συνολικά σε αυτόν τον αγώνα, γιατί έχει δώσει πληθυσμό από τη μία άκρη της Ελλάδος μέχρι την άλλη. Σε 2 χρόνια λοιπόν θα οργανωθούν πολλές και λαμπρές εκδηλώσεις με κέντρο την Τριπολιτσά, όπως ταιριάζει στην Πελοπόννησο, που σήκωσε το βάρος του αγώνα και των δράσεων για την ελευθερία και τη συγκρότηση του κράτους μας. Τελειώνοντας, γιατί πρέπει να τελειώσω, ούτε ένα ποτήρι νερό δεν μου έφεραν, και τελειώνω γρήγορα, και σήμερα αρματικά.
Τελειώνοντας και συμπερασματικά, θα αγωνιστούμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Είναι μεγάλο άθλημα αυτό, να ανταποκριθούμε στις ελπίδες που στηρίξατε σε εμάς, να πείσουμε ακόμα και αυτούς οι οποίοι δεν μας ψήφισαν και έχουν τη δικαιολογία τους. Στη δημοκρατία δεν μας ψηφίζουν όλοι, αλλά την επομένη των εκλογών τα ξεχνούμε όλα αυτά. Να τιμήσουμε την ψήφο και την επιλογή σας. Να λύσουμε χρόνια προβλήματα που μας ταλαιπωρούν ως κοινωνία. Να αφήσουμε ένα δημιουργικό αποτύπωμα όταν κρίνεται ότι πρέπει να φύγουμε. Να φύγουμε, αλλά να έχουμε αφήσει πίσω μας κάτι το οποίο να το θυμούνται και οι επόμενες γενιές. Αυτό πρέπει να είναι η μεγάλη φιλοδοξία μας. Αναγνωρίσουμε όσα έγιναν. Δεν έχουμε καμία διάθεση να μηδενίσουμε το έργο καθενός, κανενός. Και το τονίζω αυτό με έμφαση. Επιλέγω με τη συνεργασία παντού και με όλους και κυρίως με τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις στα συλλογικά όργανα της περιφέρειας. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε κομματική πολιτική, να ευνοήσουμε τον έναν ή τον άλλον. Ήρθαμε εδώ με τις ιδέες μας ασφαλώς, με τις αξίες μας ασφαλέστατα, για τις οποίες αγωνιζόμαστε ολόκληρη τη ζωή μας, αλλά σεβόμαστε τις αρχές και τις αξίες των άλλων. Πορευόμαστε με διαφάνεια, με αλληλοσεβασμό, με δικαιοσύνη, με ιδιαίτερη φροντίδα για τις εγκαταλελειμμένες περιοχές, για την Ελλάδα που ρημάζει. Άγιοι Πατέρες, σας μας βοηθήσει ο Θεός να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας. Αρκαδία 938.